να σας πω σήμερα, που και η ζέστη μας βασανίζει όλους, αλλά περισσότερο βασανίζει τον παπά μου όταν θα έχουμε την μέρα σας, που μην παρακολουθήσετε. Και πρέπει να σκεφτούμε πολύ είναι. Οπότε, ας πούμε πολύ λίγα και να πούμε διευκόνα και εγώ. Μου κάνει εντύπωση το σημερινό, η σημερινή ευαγγελική περιπολή. Και μου κάνει πολύ εντύπωση γιατί ακόμα μια φορά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι βασανίζουν τα μέσα τους πώς θα αποφύγουν τα θαυμαστά γεγονότα του Χριστού μας. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Βλέπουν έναν τυφλό να τον κάνει καλά. Και δεν ξέρω αν έχουμε σκεφτεί τι σήμαινε τυφλός, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα σε εκείνα τα μέρη. Γιατί σε εκείνα τα μέρη. Όποιος περπάτησε στην Παλαιστίνη θα έχει καταλάβει πόσο πολύ πέτρα έχει. Όλα τα πάντα πετρώνησαν. Σε αυτές λοιπόν τις πέτρες, τις κοστερές, για σκεφτείτε να περπατάει ένας άνθρωπος περνάς που δεν έχει το φως του. Και να προσπαθεί να μην γίνει κομμάτια τα πόδια του, να πέφτει από εδώ και από εκεί. Και ενώ τον βλέπανε, λέει, να ζητιανεύει, τον βλέπουνε γερό και αρχίζει όλη αυτή η μάχη των Φαρισαίων και με τον τυφλό τον ίδιο, αλλά και με τους γονείς του. Να αποδείξουν ότι αυτός που σε έκανε καλά, λέει, ανήραμα το δώσεστε. Δώστε λίγο αν υπάρχουν καρεκλάκια. Δώστε λίγο, σας παρακαλώ. Δώστε λίγο. Έχουν κόπο τη ζέστη άνθρωποι να μην έχουν την ορθοστασία. Ξεκινώντας από κάποιους παλιούς μάρτυρες που ήταν οι τρεις παιδές, οι οποίοι ενώ
Τους είχαν μέσα στο καμίνι της φωτιάς. Αυτοί τραγουδούσαν και έψαλαν. Τραγουδούσαν και έψαλαν. Και μετά στο γεγονός που φυλακίζεται ο Πέτρος και ο Παύλος και ο Ιωάννη, ο Πέτρος, και τους ακούνε οι δίνοι, ενώ έχουν ελευθερωθεί τα πόδια τους με θαυμαστό τρόπο με το σεισμό, δεν φεύγουν. Και μένουν εκεί και τραγουδάνε και ψέλνουνε. Μεγάλο πράγμα να ξέρουμε να κάνουμε τον πόνο μας και τις θλίψεις μας και τα βάσανά μας να τα κάνουμε γιορτή. Αυτό θέλει ο Θεός. Να δει την ευγνωμοσύνη μας. Πόσες φορές έχω δει ανθρώπους να έχουν βάσανα και να δοξάζουν συνέχεια το Θεό. Να έχουν βάσανα και να υμνούν το Θεό και να ευχαριστούν το Θεό. Μέσα σε αυτούς και ο υπέροχος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο οποίος πάντα έλεγε δόξα το Θεό πάντων έλεγε για οτιδήποτε μου έχει δώσει ο Θεός. Εγώ τον δοξάζω και όταν τον έφτασαν στην εξορία στον Κάφκασο του Κωνσταντινούπολη πόσες μέρες άραγε θα περπάταγε ο καημένος και του έλεγε ο διάκος, μα βρε παιδί μου, ακόμα βρε γέροντα συνεχίζεις να δοξάζεις το Θεό. Δόξα το Θεό πάντων έλεγε για οτιδήποτε μου έχει χαρίσει και έγινε ένας από τους καλύτερους και αγιότερους δασκάλους της Εκκλησίας μας. Αλλά και ο Ιώβ, ο Ιώβ, ο Ιώβ, ο οποίος όλα του τα πήρε ο Θεός και συνεχώς ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο, αυτό που έψαμε τον ψάλτερο μας πριν, να είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Έτσι μας θέλει ο Θεός, να περνάμε τα δύσκολα με την αγάπη κοντά Του, κοντά Του. Εγώ το είδα αυτές τις μέρες πάλι και πάλι. Δεν θα το πω πού το είδα και πώς το είδα. Πόσο χαμόγελο υπήρχε στις ψυχές μιας οικογένειας, που έβλεπε με τη μάνα να φεύγει, ήξεραν όμως τι ψυχή παρέδιδε αυτή η μάνα στο Θεό και δεν τελείωσαν και αυτά μαζί της, αλλά έμειναν να συνεχίζουν να νιώθουν τη μαμά, να νιώθουν τη χάρη του Θεού, να νιώθουν την ευλογία. Τώρα, την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ θα κάνουμε την αγρυπνία, την αναστάσιμη. Ψέρνουμε το βράδυ όλα εκείνα όπως το βράδυ της Ανάστασης. Τα 100 Χριστός Ανέστη, τα Αναστάσεως ημέρα, και την αναστάσιμη διαλειτουργία. Θα αρχίσουμε 9.30, 12 και 4 θα τελειώσουμε. Και το πανηγύρι εδώ το Αγίου θα το κάνουμε το πρωί στις 5 του Ιουλίου, να μην το ξεχάσουμε τον Άγιο Θανάση τον Αθωνίδη, γιατί αυτός δεν μας ξεχνάει ποτέ, δεν ξέρω. Οι άγγελοι δεν μας ξεχνάνε ποτέ. Εμείς τους ξεχνάμε. Και βεβαίως, Παναγιώτη μου, πάνω στο Θεό, την επόμενη Κυριακή, αυτή η οικογένεια, με αυτήν τη μάνα, που είναι του Παναγιώτη μας εδώ, μας, τι να πω, μία φράση να πω. Συναγωνιζόμαστε το πρωί κάθε Κυριακής, ποιος θα μπει πρώτος στον Άγιο.
αυτός η ερώτηση. Δεν έχει λείψει ποτέ σχεδόν και δεν έχει σταματήσει να διαφωνεί ακόμα και στις δύσκολες και τις μέρες των ναών μας και όλους εμάς. Ελάτε την άλλη Κυριακή να μιλήσουμε κι εμείς την σύντροφό του, τη μάνα των παιδιών του και τον άνθρωπό μας που τόσα έφτιαξε εδώ στον ναό και αυτή και ας τα κράτησε μυστικά χωρίς να λέμε τίποτα. Εξομολόγηση αρχίζω αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο όλη την ημέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το